Η διαδικασία, αγαπητέ κύριε Παυλίδη, προβλέπει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενοικίαση. Είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος τι ακολουθεί μετά για τη χρήση. Το έχουμε πει δεκάδες χιλιάδες φορές. Δεν πρόκειται, αγαπητέ, ούτε ψησαριά να γίνει, ούτε night club, ούτε οτιδήποτε. Είναι δεμένο με τη ζωή μας. Μπορεί εμείς οι νεότεροι να μην το θυμούμεθα, να το θυμούμεθα ως πλαίσια αξιωματικών, αλλά λέει δεμένο με τις μνήμες ή με τις αποτυπώσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει για το κτίριο ή από τα έργα του ελληνικού κινηματογράφου που εξακολουθούν να βλέπουμε μέχρι τώρα. Μην ανησυχείτε λοιπόν, η κατεύθυνση είναι αυτή την οποία είπατε κύριε Παυλίδη. Και αυτές τις οδηγίες έχει η Επιτροπή η οποία θα συντάξει το επόμενο βήμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι δεν το εκμισθώνει. Άρα δεν χρειάζεται να συζητάμε για το τι θα γίνει. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι θα το εκμισθώσει και η Επιτροπή η οποία θα το διαχειριστεί το, θα κάνει τη διακήρυξη, θα γίνει, θα πάει στην Επιτροπή που θα γίνει η εκτίμηση του ακινήτου για την ενοικίαση, θα πάει στην Επιτροπική Επιτροπή και θα βγει στον αέρα. Και θα είναι στην κατεύθυνση αυτή. Δεν τολμώ να το πω boutique hotel, γιατί δεν ξέρω να το κάνει boutique hotel, το κάνει απλώς hotel. Boutique hotel σημαίνει αρκετά μεγάλη επένδυση και έρχομαι στο τίμημα και στο επίπεδο του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται διεθνής ή τοπικός ή εθνικός ή περιφερειακός όταν πρόκειται περί μειοδοτικού διαγωνισμού όπου το ύψος του ποσού που κάνει στο διαγωνισμό καθορίζει και το αν είναι τοπικός ή διεθνής ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλούμε για ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο μπορεί να έρθει και η Four Roses Hotel και να κάνει μια βουλιά από την hotel. Μπορεί να έρθει και ο κύριος Δερβός, ο οποίος έχει αποθεματικά πολλά και δεν θέλει να τα χάσει τώρα με την κρίση, και να μην μπαίνω μέσα από εκεί και το κάνω ξενοδοχείο. Μην κάνει δημόσιο. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε. Κύριε Δήμα, τι έχετε 10 λεπτά, σας παρακαλώ. Του λέω εγώ, τελειώνω λοιπόν, κύριε Δήμα. Σας παρακαλώ, ησυχία. Λέγοντας τα περί του διαγωνισμού, είναι ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός, στον οποίο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε. Έχουμε καταγράψει την ακίνητη περιουσία, ξέρουμε πού βαδίζουμε και βεβαίως υπάρχει μια διαδικασία με ένα αγαπητό, εκλεκτό και σημαίνον στέλεχος της σκοακής κοινωνίας διαμένος στην Αθήνα, που τώρα είναι ιδιωτέρη, να είναι υπόθεση ταξιδιωτική και φαίνεται μεγάλος, που έχει μεγάλη εμπειρία στα τραπεζικά και θα απευθυνθούμε σε τραπεζικό ίδρυμα που έχει αντίστοιχες υπηρεσίες και να μας κάνει μια συνολική, αν θέλετε, πρόταση για τα αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε. Και αυτό είναι στην διαδικασία το να προχωρήσει. Τώρα, η διαδικασία που προτείνουμε είναι αυτή που προβλέπει το άρθρο 192 του 3643. Μπαίνει όμως και ένα άλλο ζήτημα για μερικούς που λένε δεν θα γίνει το κτίριο και θα σας πω την εμπειρία μου από την επίσκεψη στον Brisbane της Αυστραλίας πριν από 3-4 χρόνια. Ένα ιστορικότατο κτίριο της πρώτης περίοδου των Νάγκρων στην Αυστραλία, όταν το κόστος συντήρησης και αξιοποίησης είχε φτάσει να είναι δυσθεώρατο, ο Δήμος του Brisbane το ανακοίνωσε ότι πωλείται, πωλήθηκε και από τα λεφτά αγόρασε άλλο ακίνητο, στο οποίο επένδυσε, έκανε σύγχρονο κτίριο, στο οποίο ενοικιάζει στα Υπουργεία της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπως λέγεται η περιοχή, και έχει έσοδα ο Δήμος. Τακτική που ακολουθείται σε όλες τις χώρες. Από τις τέως σοσιαλιστικές χώρες μέχρι και την οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Πέραν του θέματος μπήκε και ένα άλλο θέμα. Ο Δηράς, αγαπητοί συναδελφοί, η επιχείρηση του Δημοτικού Ραδιοφώνου της ΚΟ